Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασιλάνος κυρίου Ιερονίμου, περιστοιχουμένου Ιουκλιάνος αρχιερέως, αρχιερέως αρχιερέων, ο αρπαγής ενεφέρες της απάντησης του κυρίου Ισαέρα, αξιομακάριστος, ημενάχλης μας καιρός πάντος, αναβαίνουν ήδη στην Άνω Ιερουσαλήμ και ερχόμενος της μυστικής Ιόντας Βαθμίδας, προσεγγίζει ήδη το υπερουράνιο θυσιαστήριο της Τριαμβευούσης Εκκλησίας και αναμένει τας αποχαιριστηρίους προσβήσεις της επιγής κρατευωμένης Εκκλησίας. Αρχόμεθα, πρωτόθωρος των αρχιερέων της αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης Ορθοδοξίας, καθέζεται ως εκτός της πρώτης και αυθέντης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Εκπροσώπου της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτατος θα χαιρετήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίδων και Κοζάνης κ. Παύλος. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πασιλάνος, κύριε κύριε Ιερότημε, ο Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Καστορίας κ. Σεραφείνη, τόποτε Ιλάδης Ιεράς Μητροπόλεως της Αγίου Διασιατήστης, σε πληγορία των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων, Ίδιων Πρεσβυτέριων Χριστού Διακονία, ετοιμότατοι άρχοντες, ενδοξότατε, λαέ του Θεού ευλογημένε, σε ποιή εντολή και ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού Ιμών Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, ανεπίθυνοι όπως μεταφέρονται στην κοινωνία αυτού, εις των ευαγγείων κλήρων και των ευλογημένων λαών της Θεοσώστου, αυτής επαρχίας και επί τη επιδημία προσκύριων του Πατρός και την Ενάρχου αυτού Κύριου Παύλου Αρχιερέου, Κύριου Παύλου Αρχιερέου, του οποίου πάνησε προς οικουμενικός θρόνος. Η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος θερούνται, Ιεραρχού Σεβασμού, Ιεροπρεπούς και Πολυκαλάμου, ο οποίος απελήφθη εις καιρούς καρεπούς άριστος και άξιος και αποστρόφος της λαχούς αυτού Ιεράς Μητροπόλεως της Αγίου και Σιατίστης, την οποία Θεοφιλός επίμανε επί 10 και 2 συναντά έπρεπε. Προεδρευμένης υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, θα εκφωνήσει τον εξοδιαστικόν λόγο ο αρχιεγραμματεύς αυτής, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθόνης, κύριος Κλήγης. Μακαριότατε πάντα και δέσποτα σε πτέ προκαθήμενη της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σερβίων και Κοζάνης, κύριε Παύλε, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Καστορίας κύριε Σεραφείμ, το ποτηρικά της Πυρεβούσης Ιεράς Μητροπόλεως της Αγίου και Σκιατίστης. Σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών και ειδικών αρχών της επαρχίας Ταύτης, κύριε Δήμαρχε της πόλεως Ταύτης, Περιθυφόρε και φιλόχριστε λαέ του Κυρίου, γρηγορείτε ουν, ότι ουκ είδατε την ημέρα, ουδέ την ώρα, εν ή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Με βαθιά συγκίνηση, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατεβοδώνει σήμερα ένα πολύτιμο και άξιο μέρος της, τον πολυσέβαστο μακαριστό Μητροπολίτη στις Αγίου και Σιατίστης κύριο Παύλο, ο οποίος ευθυνηδίως κατά την κοσμική αντίληψη απεδίμησε εκ του κόσμου τούτου. Και λέγω ευθυνηδίως κατά την κοσμική αντίληψη, διότι κατά την πίστη της Εκκλησίας ο προκείμενος κοιμηθής ιεράρχης διαρκώς και ακαταπαύτως εντρυφούσε στο νόημα της ζωής και του θανάτου και με γρηγορούσα συνείδηση ζούσε ως παρεμπίπτυμος στον κόσμο αυτό, έχοντας πάντοτε
πόλη, αλλά η μέρος Θεού Ευλογία και Θεία Συνάρση, ορίστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας, κύριος Σεραφή, αγαπήσας υπέρ πάντα άλλων των μακαριστών Μητροπολίτη μας και αγαπηθείς υπερβαλλόντος υπ' αυτού. Λαλήσατε Άγια Καστορία στον λόγο. Ελεός εγώ εκκλησία, ελεός εμείς ανθρώπας ταύτης μεταβολής, όσα δε προσποιήθη ο κάλος, όσα δε συνήθη ο κόσμος, όσα ξεύθυσα περίγει το άνθος, εξέλιπε η πηγή, εξιάνθη ο ποταμός, πάλι η σέμα μεταποιήθη το ίδιο. Τι εξέπερσα και τι υποδέχονται, κυβωτών προέπερσα και σωρών υποδέχονται. Ήταν κυβωτός ο άνθρωπος του Θεού, κυβωτός που δεν είχε τα Θεία Μυστήρια. Ήταν η χρυσή στάμνος γεμάτη από το Θείο Μάνα και την ουράνια τροφή. Τους λόγους αυτού του στίχου της Εκκλησίας, όπως προσφυγές τα ονόμασαν οι Θεοφόροι Πατέρες, της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου των Ομένων Αντιδρομφάντων Βασιλείου, Άγιο Γρηγόριο Επίσκοπο Λύσης, δανείζομαι την ώρα αυτή μακαριότατε πάτε και δέσποτα, σε τέτοιο καθήμενο της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, σε βαθμιότατε εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρτολομαίου, Μητροπολίτα Σερβίου και Κωνσταντίνης, κύριε Παύλο. Σεβασμία των Αγίων Ιεραρχών Πορεία, ετοιμότατοι άρχοντες της πολιτείας, του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι χρονικών τοπικών αρχών, αδελφοί μου συμπρεσβύτεροι και συνδιάκονοι, πενθυφόρε λαέ του Θεού, στόχους αυτούς του μεγάλου πλατός της Εκκλησίας, ελοτίζομαι την ώρα αυτή για να αποκτήσω πόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον κεκλειμένο ιεράρχη της Μαρτυρικής Συλλογικής Μακεδονικής Γης Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης κυρό Πάπλο, του την Κυριακή 13 Ιανουαρίου, μετά από τη Θεία Λειτουργία στην ιδιαίτερη πατρίδα, αφού προηγουμένως προσεκύνησε το χαρικό του κολλήσανο του Ιωσίου Ιωάννου Γλώσσου, μετεκλήθη από το επίκαιο θυσιαστήριο στο ουράνιο, προκειμένου να συμμετάσχει στην ανέμακτη εισαγωγία, στο χρόνο του εσπαγμένου Αγίου και μετά τον Αγίον Αποστόλο, ο στρόφο μέτωπος και χρόνο διάδοτος και τον Θεοφόρο Πατέρων της Εκκλησίας, να ψάχνει για αυτός λαμπρά τη φωνή των τρισάγιων ύμνων της μεγαλοπαιχνούς δόξης του Θεού. Επιτρέψτε μου, μακαριότατε, ως το ποτηρητής αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως, να εκφράσω ως το σεπτό πρόσωπό σας θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη πολύ για την εδώ παρουσία σας, καθώς και την πορεία των Αγίων Αρχιερέων και τη συμμετοχή σας εν καιρό μόνος στην εξώδια ακολουθία του μακαριστού Ιεράρχου. Επιτρέψτε μου ακόμη να καταθέσω στις ευθύς ορόπι εκ μέρους του Ιερού Κύρου και του Ευσεβούσταρου δάχτυα ευγνωμοσύνης για το ευλογημένο περασμά του από την περιοχή αυτή, της κερδίσης και του ορίου, για τα όσα προσέφερε στον ευλογημένο λαό, την αγαπημένη του νεολαία, τον θεσμό της οικογενείας, αλλά κυρίως για το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ζωής, την απλότητα και την απροσπίτη ευγένεια που προσόλησε. Άντρα έψυχο και το μυρό, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε γενναίο και άφοβο, πλήρης αυταπαρνήσεως και παρησίας. Έδινε συνεχώς την πατηρία του όνοματος του Χριστού, ενώπιον των παντός ίδρους ισχυρών της ημέρας, χωρίς να υπολογίσει κόπους, μόχους, θυσίες, ακόμη και αυτό το πολύτιμο αγαθό της ηγείας του. Για όσους τον γνώρισαν, θα τον χαρακτήρισαν ως έναν επίσκοπο για τα δύσκολα, έναν άνθρωπο που έπαιρνε μέσα στην φωτιά, έπαιρνε μέσα στη θάλασσα, προκειμένου να σώσει τον συνάνθρωπό του. Ήταν παρόν όπου υπήρχε ανάγκη, όπου έπαιρνε δυσκολία, προκειμένου να βοηθήσει εκείνους που κινδύνευαν. Για τον Μακαριστό Μητροπολίτη, συσταγείου και συναντήσεις και
Θεό, τις καταλύσετε και ού και εγώ πειρούμε. Σε όλη την πολιτική μαθηρατική και αθηρατική του διακονία, στάθηκε με ιδιαίτερο σεβασμός των ανθρώπινων όρων. Προσέφερε παραμυθία με ειλικρινή συμβολή, την οποία συνόδευε πάντοτε η δύναμη της προσευχής του. Ποιος μπορεί να αριθμίσει τα ταξίδια του στην Αμερική για να συνοδεύσει ασθενείς αδελφούς και κυρίως μικρά παιδιά με θυσιαστικό πνεύμα και πολύ αγάπη. Πάλι εδώ είσαι, του έλεγε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κύριος Παύλος, σαν αρχιμανδρίτη στην Αμερική. Πάλι βρίσκεσαι εδώ, πάλι θα διαγωνίσεις τον άνθρωπο. Στα πλέγοντα κοινωνικά ζητήματα προσέφερε αυθεντικό εκκλησιαστικό λόγο, ενώ η συμμετοχή του στα διάφορα συνέδρια εξέδιδε τους παρελθωμένους με τη ρωμαϊκή τοποθέτησή του και το πλατή χαμόγελο που προκαλούσε αισθήματα ειρηνεύσεως και εμπιστοσύνης. Ο θόρυβος και η ευνηδιακή προβολή του προσώπου του ήταν τελείως ασυμβίβαστα προς τον χαρακτήρα. Αντιθέτως, η παντελής ατιμοσύνη του και η αυταγγελία ήταν αυτά που στόλιζαν την προσωπικότητά του. Εμπλέκει κανείς για να χρησιμοποιήσω και πάλι τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, την χάρη απλωμένη στα χείλη. Εμπλέκει το απρότατο όριο της ταπεινοφροσύνης, αφού είχε πολύ μικρή ιδέα για τον εαυτό του, όπως έλεγε ο ίδιος, αυσεβές δείγμα της αληθούς αγιότητός του. Συναντούσε κανείς την ίδια ύπαρξή του, την πραότητα του Δαβίδ, τη σύνεση του Σολομώντα, την αγαθότητα του Μωυσή, την αυστηρότητα του Σαμουήλ, την σοφροσύνη του Ιωσήφ, την σοφία του Ναγί, την φλόγα της πίστεως του μεγάλου προφήτου Ηλίου, την αυθορία του σώματος του Ραγίου Ιωάννου. Αυτός ήταν ο Μητροπολίτης Συσσανίου και Σιατίστης. Ένας αυθεντικός άνθρωπος, αυθεντικός χριστιανός, αυθεντικός επίσκοπος, που τρεχόταν από το ασκητικό ήθος της Εκκλησίας και λιτάνευε τα καθήσεως των τιμημένων άσων του Ορθοδόξου Επισκόπου. Αυτόν τον Επίσκοπο τον στερήθηκε το επίκειο θυσιαστήριο για να τον κερδίσει το ουράνιο θυσιαστήριο και να υψώνει εκεί τα αγιασμένα χέρια του στον θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης. Πορεύω λοιπόν, μακαριστέ και πολυσέβαστε, πολυφύλλητε επίσκοπε του Ήπου Ισραήλ, αυτό είναι και αγάπατε φύλακα του αγγελόνος του Κυρίου, πορεύω στην χώρα των ζώων, την οποία καθημερινά προφούσες και επιζητούσες με την Αγία σου Κυριωτή. Σε αναμένει ο μακαριστός πρωτάτοχος του κυρός Αντώνιος, το οποίο τον δύο μηνύθηκες. Σε αναμένω ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος κυρός Χριστόδουλος, από τα χέρια του οποίου έλαβες τον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης, και οι μακαριστοί μικροπολίτες και πνευματικοί σου πατέρες, Χαλκίδος Νικόλαος, Χαλκίδος Χρυσόστομος και Τανάβρας Πολύκαρπος, καθώς και ο αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καρσάνης. Σε αναμένω με ανοιχτές τα σπατρικά σκάλας, Υιός Ιωάννης ο Ρώσος, Δαβίδ ο Ερεμία, Ιάκωβος ο Ζαλίδης και Προφήριος ο Καρσοκαλυμίδης. Σε αναμένω, σεβαστέ μου και πολυσέβαστε γέροντα, οι ήρωες του Μακεδονικού Αγώνος, που πάντοτε ανέφερε στα πύρινα κηρύγματά σου, για τη μίση τους, τη θυσία τους και το μεγαλείο της καρδιάς τους. Το χωρικό σου σκήνο σε λίγο θα το δεχθεί στην αγκαλιά της η μειωμένη γη της ελληνικότητας της Μακεδονίας, για τα δίκαια της οποίας τόσο θυσιαστικά αγωνίστηκες και για την οποία έγραψες το τελευταίο κείμενο της ευτύχειας ζωής σου, με πόνο ψυχής, με αναστεναγμούς καρδίας, αλλά και με αντρίο πρόβλημα και με πλήρη επίγνωση της ιστορικής ευθύνης. Στη διαθήκη σου θα μπορούσες να γράψεις και εσύ το ζήλωμε ζήλωκα και ο Αυγουράτορη, αλλά και τον φοβερό λόγο του συνεπολίου Αποστόλου σου, τον αγώνα των καλών ημών σου, τον δρόμο που κατέλεγα, την πίστη.
να μας θυμάσαι, αδελφέ μου αγαπητέ, στο ουράνιο θυσιαστήριο, να μας θυμάσαι και να προσεύχεσαι για όλους, να θυμάσαι και να προσεύχεσαι για την ηρωική και μαρτυρική αυτή επαρχία, την οποία με πιστότητα υπηρέτησες. Να προσεύχεσαι, αδελφέ μου, πολύπλαστε, για την ελληνικότητα και ενωτογωμένη Μακεδονία μας, την οποία με πολύ συνέπεια υπηρέτησες και υπερασπίστηκες. Καλή ανάμωση, αδελφέ μου, Πάτρο, καλή ανάμωση, αγαπητέ μου, Γείτονα, στη Βασιλεία των Ουρανών. Πεντηφορούσα τον αρχιερέο Αρχομήχηρης, λαέ του Θεού ευλογημένου. Και επιπεσόνιος είπε η πρόσωπον του πατρός αυτού έκλασε αυτόν και ευθύσε αυτόν και επόψαν του αυτόν κοπελιών μέγα και ισχυρών σπόδρα. Τι τούτο δεσπότη μου, τι τούτο πατέρα μας, νωρίς πολύ για να μάθετε να μας είμαστε γύρω σου. Δεν μας κούρασε, δεν μας προβλημάτισε, δεν μας αποκαιρέτησες καν, ούτε μας έδωσε τη χαρά να σε αποκαιρετήσουμε. Όμως, φαινόσουμε σαν έτοιμος από καιρό, κατά πως λέει ο μεγάλος Αλεξανδριός ποιητής, αφού συχνά τώρα τελευταία, όλα με το θάνατο, ακριβέστερα για το θάνατο σου μας μιλούσες, κατά την ομολογία πολλών πατέρων. Πηγαίνω να ησυχάσω πια. Θα αργεί, δεν θα αργεί η χρονιά. Άμα να περιμένω αυτό το καλοκαίρι τα χωριά μου της Χιάτης θα είναι την έννοια. Τόσα πολλά κινήσια πατέρες που θα τελευταία έννοια, τι θα τα κάνουμε. Δεν θα χρειαστούμε. Θέλω οπωσδήποτε να μου τελειώσουν την ταξινόμηση του αρχείου της Μητρόπολης. Να, άντε και αυτή η χρονιά, το πολύ και οι άλλοι, άλλωστε και οι γονείς που δεν έζησαν πολύ. Ακούγοντας πολλά παρόμοια, απορούσαμε, αλλά μας έλυσες γέροντας σύντομα την απορία. Σαν έτοιμος από καιρό λοιπόν, αποχαιρέτησες μόλις πρώτη ημέρα την ευεντογένεια Ιησή Κορμισιάνιστα, τον επιγή στρώτο σου και εσύ υψηπέτης ιέραμος του θεολογικού λόγου, του δραστικού, θεραπευτικού και ακατάντρητου, βρίσκεσαι εξάφλου στα θυμιδέστερα και λυγίτερα. Ασφαλώς και απλανός πλέον, συγχωρέτης και εσύ λειτουργείς αενάως με τα πάντων των Αγίων, του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, τον οποίον εκνεότητος αγάπησες και από τον οποίο γαλουχήθηκες, του μακαρίστου Χαλκίδος Νικολάου Σελένη, αλλά και της Αλίσου, των προκατόχων σου Μητροπολιτών, Συσανίου και Σιατρίστης, Αντωνίου, Πολυκάρου, Ιακώβου, Ζωσιμά και των συναυτής, παιανίζεται αιωνίως τα νικητήρια της Ανάστασης του Χριστού. Ήπτιος, καθώς βρίσκεσαι στη μέση του ναού, μοιάζεις δεσπότη μου να λες προς τον Κύριο Παντοκράτορα πάνω θέσου. Κύριε προσέρχομαι. Είναι οι κουβέντες που τόνισες στις κηδείες των τέκνων του ποιμνίου σου και που τις πρόφερες με τρόπο που πρόδιδε ακράδαντη πίστη. Τι να πρωτοθυμηθούμε η κληρική σου, την αδιάκριτη αγάπη προς τους φτωχούς και τους αναγκεμένους που κάποιους ίσως λογικοκρατούμενους θα σκανδάλιζε, το ακατάκριτο του λόγου σου, δεν ακούσαμε 13 χρόνια ζώντας δίπλα σου ούτε ένα λόγο κατάκρισης. Την απέφευγες επιμελώς σε βαθμό να συζητιέσαι σαν παράδειγμα προς μίμηση. Την ιόβιο υπομονή σου στις κακεντρέχειές μας, στα αλάμπητα, στις φιλοκροτίες και τις προπέτειές μας, πώς άντεχες και μας σήκωνες με τις αδυναμίες μας χωρίς να γονήσεις. Πώς έκρυβες την απογοήτευσή σου και τις πικρίες σου, τη διάκρισή σου στην εξομολόγηση, εκεί που αναμείγνυες το φάρμακο μεταμέλητος για να οικονομήσεις τις ψυχές, εκεί που μας δίδασκες να αποφεύγουμε τις δροσιές προσωπολιτικές καταστάσεις και να επικεντρώνουμε στις σχέσεις του προσευχόμενου με τον Χριστό,
Δεν το έλεγε σαφώς. Βλέπαμε και νιώθαμε αυτή την τρομερή αίσθηση ελευθερίας που σε καπίνωνε, αλλά και σε γιγάντωνε με Χριστό. Και μας ενέχνες να σε ακολουθούμε. Τη στήριξή σου στα νέα λόγια, στις οικογένειες και την αγάπη σου για τη Μακεδονία μας, τη βαριά λύπη σου για τη βασανισμένη και χειροκροδομένη πατρίδα μας, τη γεμάτη αυταπάτηση και ενθουσιώδη διαδίκου και αποστολή σου, σε τρόπο ώστε να βρίσκεσαι πιο συχνά μέσα στο αυτοκίνητο για εκεί που σε καλούσε η Εκκλησία, παρά στο κελί σου το μοναχικό, ταπεινό και απέριτο. Πυρετό της ο ρυθμός σου, φρενείς, σαν για να προλάβεις τις προθεσμίες. Και άλλοτε, ο πόθος σου μας έλεγες να πηγαίνεις να λειτουργείς μόνος σου, σαν απλός παπάς στα Δημοκρίσια. Δεσπότη μου, κάποτε σε παρατηρήσεις μας ότι οι μετακινήσεις σου ήταν υπερβολικές και ότι το πρόγραμμά σου προσήγιασε σε αυτό ενός ιεροκύρη τα παράγωση του σκόπου, μας απάντησες. Να ξέρετε, πρέπει να πέσουμε τον επάξιο μακόμενη, τα ακούτε. Το καταλάβαμε και το εμπεδώσαμε πλέον, αφού αυτή η αλήθεια σφραγίστηκε με ελευθερική στέρωση. Όλα για τον Χριστό και η υγεία για τον Χριστό. Δεν διεκδίκησες ποτέ κάτι για σένα προσωπικά. Όλα για τον Χριστό, επειδή είχε γίνει ο Χριστό. Τι να πούμε για την αφιλεργία σου που πρόδειγαν και εκατοντάδες ερευνητές και που μας έκανε να νιώθουμε ότι μέσα στην καρδιά σου ένα χαρτονόμισμα δεν παραμένει περισσότερο από ένα κομμάτι απλού χαρτιού. Απλώς, απαθώς κατανοούσες ότι το έργο έχει ανταλλακτική αξία, το άλλο όχι. Το χρήμα είναι για να κυκλοφορεί, μας έλεγες, και για να λύνει προβλήματα. Δεν έχει κανένα άλλο σκοπό. Να θυμηθούμε το γέλιο θεολογικό εκκλησιαστικό σου λόγο μακριά από ιδιωτικού τύπου τρομοκρατικές θεολογίες. Το ορθοτομή ήταν για σένα όχι η δογματική αγκύρωση, αλλά ο αβίαστος τρόπος μιας λειτουργημένης ύπαρξης. Για τούτο και ο λόγος σου ήταν ελεκτικός και πύρινος, αποδομητικός της πονηρίας, όσο και παραμυθικός. Λέξεις που κατά την εμφορά τους διδάνευαν και μαχισμένη τη σάρκα σου, στα μωρέν και ανασυνένει, για τούτο και ανώθωναν την ταλέπω ισχύ και κακόρθωναν τη ζωή. Πόσο σε ευγνωμονούμε, Πατέρα, για αυτές τις εκκρεμάσεις, τις σχηματικές της σωτήριας. Βλέπαμε την αγάπη σου για τον μοναχισμό, αφού είσαι μοναχός πιο πολύ από τους μοναχούς, περιοδίζοντας σε αφάνεια στον βαθμό το θέλημά σου και τη χαρά σου, όσο έπρεπε στις παλαιότερες, αλλά και τις νέες επί των ημερών σου μοναστικές αδερφότητες, να πληθύνονται και να αποκόβουν πνευματικά σε συνέχεια του μακαρίστου Μητροπολίτου Προκατόπου του Αντωνίου, του επίσης ασκητικού και φιλογόνατου. Εκείνη η μέρημά σου για τα συσίδια και για την επαφή με τους νέους και τα παιδιά, ειδικά τα εξαρτημένα, η θρηνική πολυσυλλεκτική ομάδα θεολογικού προβληματισμού κατά τη δευτέρα του Επισκοπείου μας, έρχεται στο κατόπι στη μνήμη μας η προτροπή σου να σπουδάζουμε τα θεολογικά γράμματα και στις όποιες επιτυχίες των ιερέων μας βλέπουμε να χαίρεσαι πιο πολύ από εκείνους τους ίδιους σε βαθμό να μπορούμε και ήδη. Ήταν το άτυπο ευγενές της ψυχής σου, Πατέρα μας, και η ξένη προς το φθόνο καρδίας σου. Κοντά σου τα γνωρίσαμε όλα αυτά τα σχόλια μας, γι' αυτό και αισθανόμαστε μεν φτωχοί και ορθαλμένοι, αλλά και ευθρόσινοι. Βλέπετε οι όντες ότι τώρα είσαι η δαιμόνας των ψυχών και των σωμάτων μας με την παρησία της προσευχής σου. Μυστικά και αθόρυβα έφυγες. Μάλλον είχες φύγει πρώτου φύγεις. Όσο ήσουν ανάμεσά μας, μας χάρισε την εμπειρία της Εκκλησίας. Βλέποντας τον καθόλου τρόπο ιερωτή σου, το μυαλό μας κλείγε στον εκκλησιαστικό πατέρα εκείνον που παρόμοια σε μια τοπική εκκλησία του σώμα ανθρώπου. Κεφαλή αυτού του σώματος, η λαϊκά στον επίσκοπο συστήμων και τόπων Χριστού, έχοντας για οφθαλμούς τους κληρικούς. Κόμοι και γένεια τα ένωσα ονομαστικά πάντα. Καρδιά της άγιης τράπεζας των ναών που κτερεί διανέμαχτη ηρωγία, σώματος πιστούς, ενώ στη θέση του Αρχαίνα, η υπεραρχία Θεοτόκος εξασφαλεί την οσύνδεση με την επικοινωνία κεφαλής σώματος. Παρομοίως, δεν έχουμε και κάποιες φορές που ο συγχρονισμός κορδών προς την κιθάρα, όπως αναφέρει ο Άγιος Γεννάτιος ο Θεοφόρος, για το τι έπρεπε να ενισχύσει το επισκόπου στους κληρικούς του, επισκίαζε ο
ομόφυνε, κάλυνε, λάμπαινε τη ζωή μας. Ευχαριστούμε και για αυτές τις στιγμές που υπήρξε στην ποιητή της αλήθειάς του. Θα θέλαμε να φωνάξουμε καλέ μας επίσκοπε. Μήλωνε θυμών ότι προς εσπέρα της είχε γέννη την ημέρα όπως οι μαθητές λύθηκαν στον Χριστό. Όμως, ήδη ήρθε η στιγμή να πληρώσεις και εσύ το δίκαιο νόφημα που όλοι οι ελληνικοί διαβιούντες καλούνται τη στιγμή την κατάλληλη ο καθένας τους να εξορκίσουν. Το σώμα σου σε λίγο θα σφαρεί στη γη των Σεφιστέων και θα πλουτίσει τον τόπο. Και όχι μόνο τον τόπο, αλλά και τον τρόπο μας. Αφήνεις τα κάτω, τα άνω φτωνείς. Της άνω συνάπτεσαι, εκεί να νοείς. Η λιμανική σου μάντρα που υπήρξε κεφαλή της διαπνεύματος Αγίου, σε αποχαιρετά και ζητάει την ευχή σου. Του σεβασμιωτά του Μητροπολίτου, στις αλήθειες και αιτήσεις της κυρίου Παύλου, υπερτείνουν και εξάρτητα Μακεδονίας, πατρός και κειμενά ποιμών και ενωμένου, αιωνία και ποιμή. Μακαριότατε, Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμιότατε Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, μητέρες και αδελφές, έννοι και άπτυλες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, τολμώ να εκφωνήσω τον πενιχρό λόγο για να μην συγγύσει αχαρίστως φαινόμενη και η των μοναχών και μοναζωσών πορεία. Φόρων από τίμουσα τιμής και ευγνωμοσύνης στον εκτυπώντα σεπτόμπρα ιεράρχη και επεφηλημένο αρχιερέα μας, κυρό Παύλο. Όντως, εκπλήσε το νους μας όταν βλέπει όχι το άνθος να μαραίνεται, όχι τον άρρωστο να αργοπεθαίνει, αλλά τον αετό που σχίζει τα σύννεφα θριαμβικά σε μια δομή του χρόνου να πέφτει κεραυνόπληκτος. Αυτό συνήθιξε ο επισκοπός μας, πετούσε σε ύψη πνευματικά, δεν καταδέχονταν στη γη να περπατήσει. Με το αετή στο βλέμμα του έβλεπε πάντα μακριά. Ταπεινόφρον, ολιγόλογος, ευπροσύγωρος, παρήγορος, συνετός εν πάση, συγχωρητικός, συγκαταβατικός και διαλλακτικός. Ακαταπόλυτος μελετητής και εύστοχος ερμηνευτής του Ευαγγελίου. Με γλώσσα έκλαλο, με λόγο έντεχνο, με ύφος πάντα σοβαρό και κύρος θεολογικό. Της πάψης συνειρμοσμένος και πάντων και χωρισμένος. Ταπεινός λειτουργός του υψίστου και έμπλεος ποιμαντικής αγωνίας και πατρικής αγάπης, ολιγαρχής, αφιλοκερδής, ακτίμων και φιλόκτοπος. Δεν έδινε ίχνον της οφθαλμής και στους πρωτάθλους των ληστευμών. Τον πρόδιδαν οι συνεχώς πεπειρωμένοι από την αϊκνία οφθαλμή του. Απλούς της τρόπης και άπλαστος το ήχο. Η εγρήγορσή του θύμιζε συνεχώς το λόγο του Θεοτάτου Παύλου. Τι σας θέλει και ο καστινό, τι σκανδαλίζεται και ου και εγώ πειρούμε. Ακάματος κήρυκας του Ευαγγελίου, σύμφωνος με το Αποστολικό, που έβει και εάν μη ευαγγελίζομαι. Εκεί όμως που ο Αποστολικός του ζήλος εκορυφώνεται και η ρητορική του δύναμη εκρήγνητο, ήταν το κήρυγμα της Αναστάσεως του Χριστού. Ποθούσε να πιστέψουν όλοι ότι ο Χριστός εκ νεκρών εγίγεται και ότι κατεχώθη ο θάνατος εις τέλους, για να μην λυπούνται οι χριστιανοί ως οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Ο ζήλος του για την ορθόδοξη πίστη, αδιάλειπτος και αμύωτος, ενέπνεε τη βεβαιότητα ότι ήταν έτοιμος να πεθάνει για του Χριστού την πίστη την Αγία. Χαρακτήρισα κάποτε τον μακαριστό επίσκοπο Αντώνιο ως μοναχό και φιλομόναχο επίσκοπο. Δεν διστάζω να αποδώσω τους ίδιους χαρακτηρισμούς και στον μακαριστό επίσκοπο Παύλο, διότι και έζησε ως μοναχός και ως φιλομόναχος ενδιαφέρθηκε τα μέγιστα για τα μοναστήρια της Μητρόπολης του, ανδρικά και γυναικεία. Αλλά και η φιλοπατρία του ήταν και αυτή επενετή, αφότου πολιτογραφήθηκε στη γη της Μακεδονίας, ταυτίστηκε με τον περίφημο αυτό λαό και στεναρά υπερασπίστηκε τα συμφέροντα της πατρίδας. Αλλά όπως φαίνεται, δεν του έφτασε και αυτό. Για τούτο έσπευσε να ανεβεί σε αυτόν τον θρόνο του Θεού,
για να πρεσβεύει ως έχων Παρισίαν πολύ, ακατάπαυστα η Εκκλησία για την πατρίδα, για το γένος ημών και σήμασα την Οικουμένη. Η κλεψίδρα του χρόνου δεν με επιτρέπει να αναφερθώ σε ένα έφεστο από τα φυσικά και πνευματικά του χαρίσματα. Αρκούμε στην επιγραμματική αναφορά μου και ομολογώ ότι ο πατεριστός μας επίσκοπος Παύλος, ως ναύς υπέραντρος, κατάφορο και αρετών, διεπροσμεύθη στην απέναντι όχθη της αιωνιότητας, αφού κυριολεκτικά υπάγει υπό τη σκυρός του Κυρίου, ή να μην η κακία αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος απαντήσει την ψυχή αυτού. Και διαναγωγηθεί το πνεύμα του στη βασιλεία του Θεού, στην πάση της αγγίγησης αυτού. Ας έχουμε τις άγιες ευχές και πρεσβείες. Τον Αγριστό Επίσκοπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Αγίου Μητροπολίτη της Αγίου και της Αρχής κ. Πάνθρωπο. Ισιάτησα η έδρα της επαρχίας του, η εκκλησιαστική υπεραρχία, η περιφέρεια ελληνικής μακεδονίας και το Πανελλήνιο, δέχτηκε το φιδράκι από τις απώλειες του Μητροπολίτη Πάνθρωπο. Όσο και αν προσπαθήσουμε να αναγνωριστούμε με το εκκλησιαστικό πρόβλημα, που διέκρινε τον Έμπιστο Μενάκη, ο οποίος ύστερε ακράτησε με τα θάνατο του ζωή, είναι ανθρώπινο να προσκολευόμαστε να εξυπηρετούμε με τον θάνατο. Όταν μάλιστα η κλίση του Μητροπολίτη μας ήρθε όλος ευηγείως. Φεύγει από το βίο ένας συγκροτημένος της σχέση άνθρωπος, ένας οξυδερικής κοινωνικός εργάτης, ένας καρισματικός ομιλητής, ένας επικοινωνιακός ιερωμένος, ένας ιεράρχης και ορθόδοξος στον χρόνο, ένας Μητροπολίτης με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Ο Μητροπολίτης Παύλος, ο Επιτρέπτης της Εργατικής Κομμοπόλεως της Έλληνας, του Μαντουβίου, όπου έτσι εστιαζόμενος στα πολίτατα και τις αγωνίες των Ελληνών, βρέθηκε στα συνολικά γραφεία των Αθηνών ως γραμματέας της Συνολικής Επιτροπής Αγωγής της Ιόπιος. Με ευγένεια και ικανότητα στα θέματα γάμων και οικογένειας, αντιμετώπιση και έφερε σε τέλος οδήγα στην ανθρωπινότητά του, και ελπίζοντας υπάρξει την αγάπη, τον σεβασμό και την εκτίμηση του λαού και κλίμα. Και πριν από 13 χρόνια, τον Απρίλιο του 2006, εκλέχθηκε ο Μητροπολίτης της Ελλήνης και Τρίσης και ευρωπήστηκε εγώ σε αυτόν τον Μητροπολιτικό νόμο. Επιφωτίστηκε ένα δύσκολο ρόλο. Διαδέχθηκε τον μακαριστό Μητροπολίτη Κατρόνου, ένα ανάγκη άνθρωπο, και αποδείχθηκε ότι φάει μια τάξη του πρώτου. Συνέχισε το αξιόλογο πνευματικό έργο της Μητροπολίτης αυτής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού κρατώντας τα προβλήματα της κοινωνίας, διδάσκοντας την αγάπη, τον σεβασμό, την προσφορά στους συνάδελφους. Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, δεν σταματούν τα δάκρυα της μάνας Μακεδονίας μπροστά στο σκήνομα του ανδρός που τόσο την αγάπησε και τόσο αγαπήθηκε από αυτήν. Και επειδή ο μακαριστός κυρός Παύλος ήταν άνθρωπος του πνεύματος και της αγάπης και όχι των άκρων, ο καθαρός του λόγος είχε στα όπλα μας και στην καρδιά μας όπως ο ήχος του Χριστού. Οι Μακεδόνες έχουμε μάθει στη συμβίωση με τον άλλον. Είμαστε φύση και θέση κοσμοπολίτες. Χαρακτηριστικό μας είναι τα λίγα λόγια και τα πολλά έργα. Η υπομονή και η θυσία. Και στο πρόσωπο του εκλεκτόντου Μητροπολίτη της Ιωνικής Σιάριστας, του αγαπημένου μας πατρός Παύλου, είδαμε την ιστορία μας, τα παθήματά μας και τον εαυτό μας την καλύτερη του επιδοχή. Γνώριζε πολύ καλά τον χώρο μας, ότι με τις τελευταίες εξελίξεις η ταυτότητά μας των Ελλήνων Μακεδόνων, των μόνων Ελληνών Μακεδόνων, κλείνεται βάση. Και ο άνθρωπος της Αγγλής δεν δέχεται την παραλύση της ιστορίας. Δεν κρύφτηκε από κανένα μόδιο δίκαιο πολιτικής ορθότητας, αλλά έθεσε τον εαυτό του πάνω στη ειρηνία της αλήθειας. Γι' αυτό και άφησε σε εμάς τους γέννης Μακεδόνης ως ιερή παρακαταθήκη τις θέσεις και τις απόψεις του διατυπωμένες με κατάλληλο, κρυστάλλινο και σαφή τρόπο που δεν δέχεται παρερμηνίες. Αυτή την έσχατη ώρα μας λείπει περισσότερο από ποτέ, Άγιες και Αδέστες. Αυτή την έσχατη ώρα σε θέλω το πλάι μας. Κοινωνώντας όμως ταπεινά από την πίστη που μας μετέφερες, ότι ο θάνατος παθιέται με το θάνατο, όλοι οι Μακεδόνες, γονατίζοντας μπροστά στο σκηνομά σου, φωνάζουνε αθάνατος. Το μακαριστό ήδη με
κοινοποιήτης της Αγίου και Σεφτής της Κεροπαύλης. Ευθύνοντας επίσης το θάνατος και ανέβουσε με τις αξιδίαρτες βουλές του Θεού την επηγής πορεία και ευθερατεία του άξιου Ιεράρχη. Εισέλθησαν η έδρα της Πεντοπόλεως, αλλά και του Δήμου Βοΐου, ολόκληρη η επαρχία και ο Δήμος, η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ολόκληρη η χώρα πενθεί για την απώλεια του οξυμαγκάζου του Αρχιερέα. Ένα έργο, πολύ μορφό και πολύπλοκο, μία πλούσια πειμαντορία 13 χρόνων τερματίζεται σήμερα με τη μετάσταση του Μητροπολίτη μας. Στο γιαστικό τομέα εκλοιπών, αδιάκοπα, ο τύπος Χριστού ευλογούσε Αγίας Ροπήν Λόγου. Ιερουργός με επίγνωση και ροπρέπεια τερούσε τη Θεία Λειτουργία με τον ίδιο ζήλο όπως τον μητροπολιτικό αυτό ναό, έτσι και στην τελευταία μικρότερη ενωρία της Αναγκίας του. Στο διδακτικό του έργο υπήρξε από τους πλέον διακεκριμένους της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πληκτισμένος με άθληση ευχαίρεια λόγου, διέτειε της αλήθειας της πίστεως με λόγο στιβαρό, βαθιά θεολογικό και άκρως επικοδομητικό, όχι μόνο στους λαούς και στο πλήρωμα της επαρχίας του, αλλά υφτερωτή φίλη έτρεχε στο Πανεπιστήμιο και διεχόταν ως κρίσης για να διδάξει σε όλα τα μέλη της Ελλάδος. Και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη ικανότητα είχε στην προσέγγιση των νέων, τους οποίους προσέγγιζε με το επικοινωνικό του τάδε. Μακαριότατε, σεβασμιότατε Άγιοι Πατέρες, αποχαιρετούμε σήμερα συγκεκριμένοι τον άξιο Ιεράρχη, κομφωτισμένο με έναν ευχαριστώ Μητροπολίτης της Ισπανίου και Σκεφτής της Κυρό Παύλου, ο οποίος τίμησε με την πολιτεία του την αρχαιοσύνη και το όνομα του Χριστιανού. Ως δήμαρχος του Δημάρχους Τουριστικού, στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκουν 8 οικισμοί της Μητροπόλεως της Ισπανίου και Σκεφτής της, μεταφέρω την ειλικρινή θλίψη τόσο σύσσωμα του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε εκτάκτως και εξέδωσε σχετικό ψήφισμα, όσο και των κατοίκων που για 13 συναντά έτη βρίσκονταν υπό την εμπνευσμένη πνευματική διακονία και καθοδήγηση του μακαριστού που με ανά. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε τις γης κλειμένη, να έρθουνε, να βρουν συντροφιά, να βρουν στρωμένο τραπέζι, σταμνή για να πιει ο καημός, κι ανάμεσά μας θα ζέγει ο πόνος, κόσμο απεργός. Να βρούνε γωνιά να κουμπίσουν, σκαμνή για να κάψει ο τυφλός. Και εκεί, καθώς θα μιλάμε, θα έρθει στην ροδιά και ο Χριστός. Πατέρα μας σεβάζει και πολύ αγαπημένο. Εμείς, οι νέοι της Σιάνης σας, επιθυμούμε με σεβασμό να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς, γιατί καταφέρατε να ζήσετε και να κάνετε πράξη τους στίχους του παραπάνω μηνύματος του Τάσου Ιωαννίδη. Θα θέλαμε αυτή την ίστατη ώρα να απευθύνουμε προς εσάς έναν ελάχιστο χώρο κοινής και ευγνωμοσύνης, τόσο για τα πολύτιμα αρχικά και πνευματικά αγαθά, όσο και για την απέραντη αγάπη που μας προσφέρατε απλόγερα όλα αυτά τα χρόνια. Μας βρήκατε μικρά παιδιά και μας μεγαλώσατε. Ήσασταν πάντα ο καθοδηγητής μας, ο άνθρωπος που μιλούσε στις ψυχές μας. Κι ας δρεπόμασταν πολλές φορές για να πάμε να έρθουμε και να σας συναντήσουμε από κοντά. Η καθαρότητα και η γλυκύτητα που χαρακτηρίζαν την ψυχή σας δεν θα μπορούσαν παρά να αποτελούν έναν φωτεινό φάρο στη διαμόρφωση και του δικού μας χαρακτήρα. Ο λόγος σας ήταν σαν να απευθυνόταν προσωπικά στον καθένα μας, δίνοντας απαντήσεις στα εκάστοτε ερωτήματα και προβλήματά μας. Ήσασταν κοντά στον καθένα μας ξεχωριστά, ως φίλος καλός που δίνει τις συμβουλές του, ως πατέρας που προστατεύει το παιδί του. Η καρδιά σας μας χωρούσε και μας χωράει όλους. Ακόμη αντιθούν στα αυτιά μας τα λόγια σας, τα οποία αποτελούν πλέον για μας πολύτιμη κληρονομιά μέσα σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Άνθρωπος που δεν είναι ταπεινός δεν μπορεί να αγαπήσει. Κι αν δεν πάλι, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραίος και μπορώ να σε αγαπώ γιατί είσαι εσύ και δεν είσαι εγώ. Εάν εμείς σήμερα στενοχωριόμαστε και λέμε, είναι επειδή αποχωριζόμαστε σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα, έναν τέτοιο μονάχα και προσφυλίτη με πνευματικό πατέρα, ο οποίος